Πριν να αναφερθώ στο σχέδιο νόμου, έχω να κάνω μια καταγγελία. Καταγγέλλω τον παράνομα εκλεγμένο Δήμαρχο Αθηναίων Καμίνη, σύμφωνα πάντα με την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, τον αποτυχημένο Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, ή σωστότερα του λαθρομετανάστη Δένδια, και τον Πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά, ότι καταπατούν το Σύνταγμα εκδίδοντας παράνομες αποφάσεις, εμποδίζοντας ένα νόμιμα εκλεγμένο πολιτικό κόμμα να ασκήσει το κοινωνικό του έργο όπως είναι συνταγματικά κατοχυρωμένο. Η Χρυσή Αυγή έχει στείλει εξώδικο σε σχέση με αύριο που έχουμε διανομή τροφίμων στην πλατεία Αττικής, η οποία θα πραγματοποιηθεί κανονικά. Θα διανύμουμε το νους κρέατος ζυμαρικών φρούτων και ρουχισμό μόνο σε Έλληνες, αύριο στις 6 στην πλατεία Αττικής. Το άθλιο κράτος του Μνημονίου επιχειρεί να θέσει εκτός νόμου την αλληλεγγύη στους δοκιμαζόμενους Έλληνες. Αυτό το μόνο σε Έλληνες, κυρία Σαρβουλία, μπορούσατε να το πείτε εκτός του Σας ενοχλεί, Σας ενοχλούν οι Έλληνες. Το σύνταγμα στο οποίο έχει τορκιστεί. Ναι. Λέει ότι ναι. Δεν υπάρχουν σε αυτή τη χώρα διακρίσεις. Σοβαρά. Ανάλογα. Εσείς γιατί κάνετε διακρίσεις, λοιπόν. Κυρία Ζαρούλια. Εσείς κάνετε διακρίσεις. Κυρία Ζαρούλια, η αυθάδεια. Οι Έλληνες πληρώνουν τις φόρους. Ακούτε, το προεδρείο της Βουλής. Τις θεώρητους φόρους πληρώνουν οι Έλληνες. Και εντελώς παράνομα και καταχρηστικά το αποτυχημένο και επικίνδυνο δίδυμο δεν διακαμίνει με την απόλυτη συμφωνία και την έγκριση του Σαμαρά. Στείνει μια παράνομη επιχείρηση εναντίον ενός νομίμου πολιτικού κόμματος. Ακούστε μισό λεπτό, κυρία Ζαρούλια. Ακούστε μισό λεπτό. Το προεδρείο της Βουλής, στην οποία συμμετέχετε, σας επισημαίνει ότι αυτά τα οποία λέτε παραβιάζουν ευθέως το Σύνταγμα. Δεν υπάρχει καμία παραβίαση. Συγγνώμη. Έχω κάθε δικαίωμα. Δεν υπάρχει καμία παραβίαση. Έχετε κάθε δικαίωμα να παραβιάσετε. Να μου δείξετε πού το λέει αυτό. Άρα και φέρτε μου το νόμο. Έχετε κάθε δικαίωμα, λοιπόν. Πέστε μου πού το λέει αυτό. Φέρτε λοιπόν, μου το νόμο. Μισό λεπτό. Αγορεύοντας τη Βουλή, λέτε ότι εσείς είστε εδώ μέσα για να δηλώνετε ότι έχετε κάθε δικαίωμα να καταπατείτε το Σύνταγμα και τον όρκο που δώσατε σε αυτό. Δεν είμαστε εμείς παράνομοι, κύριε Πρόεδρε. Εσείς είστε παράνομοι. Και το κράτος είναι απόλυτα εχθρικό προς τους Έλληνες, υποκινεί την αναταραχή και υποθάλπτει την κοινωνική ειρήνη. Δεν είμαστε εμείς οι παράνομοι. Έχουμε κάθε δικαίωμα να διανύουμε τρόφιμα όπου θέλουμε. Τα λεφτά τα παίρνουμε από τους Έλληνες φορολογούμενους και εκεί θα τα επιστρέψουμε. Δεν είμαστε κλέφτες. Δεν κάνουμε βίλες και πισίνες.